πίσω είναι μια μονοκατοικία, γκαρσονιέρα, μονοκατοικία και αυτή. Έχω ξεκινήσει τις πρώτες εργασίες που θα δείτε. Δείτε όμως τι παρέλαβα, για να έχετε μια πρώτη εικόνα. Και μετά, στα επόμενα βίντεο, θα δείτε τη μετάλλαξη και τις εργασίες τις καινούριες που θα κάνω. Ξεχωριστή. Με τη μικρή αυλίτσα. Μια αποθηκούλα στο βάθος. Εδώ είναι σαλόνι για δωμάτιο μαζί. Το μπάνιο. Πιο χάλια δεν γίνεται. Εγκατελειμμένο, είπαμε, για χρόνια. Εδώ είναι κουζίνα. Θέλει άλλαγμα όλη. Μπορείς εδώ να βάλεις ένα τραπεζάκι και πίσω μια ντουλάπα ακόμα. Αυτά είναι τα δύο σπίτια που χρειάζονται ανακαίνιση. Λίγο από το χάλασμα της ντουλάπας, ό,τι είναι παλιό, είναι παλιό για πέταμα. Άνοιξε ο χώρος για να τον ξαναγεμίσουμε αργότερα. Και λίγο ακόμα από το χάλασμα της μπουζίνας, όλα για πέταμα. Και από τη μεριά από εδώ από τον νεροχύτη. Και ό,τι πετάζομαι, καλοί μου φίλοι, κάποια στιγμή θα το ξαναφέρουμε πάλι μέσα, να το αντικαταστήσουμε με πιο καινούρια και πιο ακριβά πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο, με το κάψιμο δηλαδή, έχω κάνει και τις πόρτες εδώ, τις τρεις, όπως βλέπετε. Η μία είναι στο μπάνιο και η άλλη στην κουζίνα, εδώ στην καρσονιέρα. Έχω αλλάξει κλειδαριές, καινούργιες. Το τζάμι θέλει άλλαγμα κι αυτό. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μου αρέσει πάρα πολύ η αναπαλαίωση και η ανακύκλωση. Προβληματισμό έχω από όσα είδατε. Είναι το δάπεδο, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σκέφτομαι να μην το αλλάξω. Να η κάσα που είδατε που την έκαιγα. Πολύ ωραία έχει γίνει, την έχω κάνει μάλλον. Και η άλλη εξίσου. Θα δείτε στη συνέχεια για τις πόρτες. Το μπάνιο πάλι με προβληματίζει γιατί είναι σε καλή κατάσταση. Την κουζίνα εδώ έχω, το παράθυρο είναι πολύ μικρό. Θα το αγκατήσω, δηλαδή θα το προσθέσω από την πάνω τη μεριά άλλο τόσο. Λόγω ότι είναι στενόμακρη η κουζίνα, εδώ θα βάλω πίσω ψυγείο, πλυντήριο πιάτων. Και δεν μιλάμε για τα ξύλα που έχω, αλλά τόσα πάνω, για τη σκεπή. Όπως την είδατε, την έχω χαλάσει και θα βάλω πάνελ και ραμοειδές. Και έτσι θα δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο. Αυτές ήταν οι πρώτες εργασίες που είδατε, αλλά εγώ έχω προχωρήσει και στις δεύτερες που θα είναι στο επόμενο βίντεο. Αν πραγματικά σας ενδιαφέρουν τα βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας για να δείτε τα επόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ.